ξεπεράσει και το τεχνικό πρόβλημα. Έχουμε τις φάσεις, τις παρακολουθούμε αμέσως τώρα. Αποστολάκης. Γεωργιάδης. Η μπαλιά από την άλλη πλευρά για τον Βαζέχα. Ελίσσε το Πολωνός, ξεφεύγει, κάνει και το σούτ και η μπαλ out. Δόνης. Πάντα ο Δόνης κάνει με τοπική επίθεση, ξεφεύγει από δύο αντιπάλους, προσπαθεί να ξεφύγει από τον Βάσπερ, δεν καταφέρνει, αποφεύγει τον Καρασάβη το σουτ πάνω στο δοκάρι, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Η μπαλιά για τον Γεωργιάδη, Μάρκος, γίνεται το σουτ από τον Μάρκο, η μπαλά μακριά out. Ωραία μπαλιά του Αποστολάκη, όμως βγαίνει έγκαιρα εκεί ο Βάσπερ, τελικά ο Αργεντίνος έχει τον έλεγχο της μπάλας, προσπαθεί να βγάλει τον Γεωργιάδη, γίνεται το σουτ, η μπαλά out. Πάντα ο Πάντοβιτς που αποφεύγει τον μέσο του Παναθηναϊκού, κάνει και ένα δυνατό σουτ, την μπάλα θα περάσει out. Η παλιά από τον Μπορέλη, προσπαθεί εκεί ο Γεωργιάδης, θα γυρίσει την μπάλα, όμως τώρα έρχεται ο Καμπουράνης να κερδίσει, ελίσσεται, με ωραίο τρόπο ο Καμπουράνης μπαίνει στη μικρή περιοχή, τελικά η παλιά του πάνω στον Καρασάβα. Προσπαθεί να ξεφύγει από τον Ξάνθη, βγάζει και την σέντρα, καλή σέντρα για το κεφάλι του Γεωργιάδη και τελικά η μπάλα θα περάσει κόρνερ καθώς ήταν εντυπωσιακή επέμβαση από τον Καρασάβα. Βαζέχα για Καπουράνη, η σέντρα είναι καλή για τον Μάρκο και γκολ. Και τον γκολ από τον Γεωργιάδη. Το 1-0 από τον Παναθηναϊκό με τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Ήταν η ωραία μπαλιά από τον Καπουράνη, εκεί πιάστηκε στον ύπνο η άμυνα του Εθνικού. Ο Γεωργιάδης δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει τον Καρασάβα, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα να ανοίξει το σκορ για τον Παναθηναϊκό. Παπαμαναγκής για τον Ινιάδη θα πλασάρει και εντυπωσιακά θα διώξει σε κόρνερ ο Βάντσικ. Αλλάζουν ωραία την μπάλα οι παίκτες του Εθνικού και τώρα είναι ο Ινιάδης αυτός που έχει την μπάλα. Κάνει και το σούτ και τελικά είναι η μπάλα out. Πάντοβιτς για τον Καμίτσι, παίζουν ωραία το 1-2 παίκτες του Εθνικού. Πάντα Πάντοβιτς κάνει και το σούτ, η μπάλα θα περάσει out. Πάντοβιτς. Γιώβισιτς, ωραία ενέργεια για τον Καμίτσι, αυτός θα μπει στην μεγάλη περιοχή, κάνει και το σούτ στην αγκαλιά του Βάντσικ, έδιωξε προσωρινά ο goalkeeper του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια απομάκρυνε ο Καλιτζάκης. Η παλιά του Γεωργιάδη είναι πολύ καλή για τον Μπορέλη, ο Μπορέλη θα προλάβει, θα αποφύγει τον Καρασάπα και πέναλτι. Ήταν η θαυμάσια παλιά προς τον Μπορέλη, εκείνος απέφυγε τον Καρασάπα και πέναλτι καθώς ανετράπη ο Αργεντίνος από τον goalkeeper του Εθνικού. Το πέναλτι ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ, να κάνει το 2-0. Κόκκινη κάρτα στον goalkeeper του Εθνικού από τον διαιτητή Αστερή. Αποβάλλει λοιπόν με κόκκινη κάρτα τον goalkeeper του Εθνικού. 35ο λεπτό του αγώνα. Παίρνει φορά Πολωνός, θα νικήσει τον Κάντα, θα κάνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Κριστόφ Βαζέχα, ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-0 εδώ στο στάδιο Καραϊσκάκη. Την παλιά από τον Μπορέλη θα κόψει ο Βάσμπεργκ, έρχεται να κερδίσει ο Χρυστοδούλου, κάνει το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι για τον Παναθηναϊκό. Πάντοβιτς. Η κεφαλιά από τον Καμίτσι, προσπαθούν εκεί οι παίκτες του Εθνικού και τελικά θα μπλοκάρει ο Βάντσικ. Έγινε κάποιο πρόξιμο από τον Πολωνό. Πανταδόνης θα βγάλει στον Πολωνό. Εκείνος θα στρώσει ωραία για τον Μπορέλη, έρχεται τον Μπορέλη, θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Βγάζει για τον Βαζέχα, τελικά δεν θα μπορέσει να νικήσει τον Κάντα ο Βαζέχα. Η παλιά για τον Δόνη, παίζει ωραία το 1-2 με τον Μπορέλη, όμως ο Νινιάδης έρχεται και παρακινδυνευμένα θα στείλει την μπάλα κόρνερ, παραλίγο το αυτόν γκολ από τον μέσο του Εθνικού. Πάντα Μπορέλη, λάθος. Μάρκος, προσπαθούν και κάνει το σούτ με τον Βαζέχα, οι παίκτες του Παναθηναϊκού, θα μπλοκάρει ο Κάντας. Παίζουν ωραία το 1-2 οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Βαζέχα ελίσσεται. Ψάχνει να βρει κάποιος παίκτης, θα βρει τον Αποστολάκη. Ωραία ήσατε το Αποστολάκη στην καρδιά της άμυνας του Εθνικού, τελικά δεν μπόρεσε ο Μάρκος, μπλοκάρει ο Κάντας. Μια παλιά το Αποστολάκη για τον Μπορέλη που αφήνει με ωραίο τρόπο για τον Χριστοδούλου, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Ο τελευταίος μπλόκαρε ο Κάντας. Ζητάει την μπάλα ο Μπορέλη και θα την πάρει. Βγάζει από την άλλη πλευρά για τον Βαζέχα, αυτός θα στρώσει, θα κάνει και τον πλασέ, ο Κάντας θα διώξει κόρνερ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με εκτελεστή τον Γεωργιάδη. Με πολύ φάλτσο, ο Κάντας θα βγει με υπερέβδαση, θα διώξει πρώτου Δόνη. Αποστολάκης εκτελεστής, προσπάθησε ο Ζουνίδης, δεν μπόρεσε να γίνει ένα σούτ από τον Καλιτζάκη στην αγκαλιά του Κάντα. Πάντα Γεωργιάδης. Με τον Πάντοβιτς μπροστά του, προσπαθεί να τον αποφύγει. Βγάζει και τη σέντρα, καλή σέντρα. Θα κόψουν όμως του Εθνικού το σούτ από τον Μπορέλη Μπαλάου. Πάντα Παπαναγκής, ωραία ενέργεια τουλάχιστον ξεκίνημα και θαυμάσια παλιά για τον Ξάνθη. Εκείνος καθυστερεί και τελικά χάνεται η μεγάλη ευκαιρία από τον αρχικό του Εθνικού. Νινιάδης τώρα. Βγάζει την σέντρα, καλή σέντρα, κεφαλιά και γκολ. Γκολ από τον Καμίτσι. Να λοιπόν που ο Εθνικός θα μειώσει.
Ήταν η θαυμάσια σέντρα από τον Ινιάδη. Πετάχτηκε εκεί ο Καμίτσης με κεφαλιά. Νίκησε τον Βάντζικ. Μείωσε σε 2-1 για τον Εθνικό. Θαυμάσια ενέργεια από τον Γιώβισιτς. Πάντα Γιώβισιτς. Η παλιά του πάνω στον Μάρκο Φάουλ. Και δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Λούι Χριστοδούλου. Αποβάλλεται ο μέσος του Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν θα μείνει με 10 παίχτες και ο Παναθηναϊκός. Η παλιά του Γεωργιάδη είναι καλή για τον Μάρκο. Θα μπει στην μεγάλη περιοχή, βγάζει τη σέντρα, καλή σέντρα κεφαλιά και τελικά θα σώσει σωτήρια για τον Εθνικό ο Τσιπλάκης. Ωραία παλιά για τον Πάντοβιτς. Η σέντρα είναι καλή, όμως δεν πρόλαβε ο Γιώβισιτς και είναι πέναλτι. Πέναλτι λέει δει στο μαρκάρισμα του Καλιτζάκη πάνω στον Γιώβισιτς. Θα πάρει φόρα ο Παπαμαναγκής. Δεν θα νικήσει τον Βάτσικο, ο Βάτσικο θα διώξει σε κόρνερ. Έτσι λοιπόν χαμένη η μεγάλη ευκαιρία για τον Βάσμπερκ που προωθείται, θα βγάλει στον Ξάνθη εκείνο σε μια παλιά. Είναι σε θέση βολής εκεί ο Βάσμπερκ, κάνει το σούτ και η μπαλά out. Περνάμε σε αμφισβητούμενες φάσεις. Είστε έτοιμος κύριε Γερμανάκο? Πανέτοιμος, έχω ζεσταθεί. Λοιπόν, Εθνικός Παναθηναϊκός είναι το πρώτο μας παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Αμφισβητούμενες φάσεις από το παιχνίδι του Σταδίου Καραϊσκάκη. Η πρώτη φάση, το πέναλτι που έδωσε ο διαιτής υπέρ του Παναθηναϊκού είναι πέναλτι? Βεβαίως. Είναι πέναλτι. Συνέχεια η φάση, παρακαλώ πολύ. Είναι πέναλτι. Ο διαιτής στη συνέχεια θα καλέσει κοντά του τον τερματοφύλακα του Εθνικού και θα του δείξει την κόκκινη κάρτα. Δικαιολογείται η κόκκινη κάρτα εφόσον ένας παίκτης είναι ο τελευταίος, έτσι δεν είναι? Εδώ βλέπουμε ότι. Εδώ περάσαμε στην επόμενη φάση. Ναι. Αν μπορεί, κύριε Κούτρα, να σταματήσουμε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος ποδοσφαιριστής, συμπαίκτης του τερματοφύλακα, έχει προλάβει και έχει πλασαριστεί ήδη στο τέρμα, συνεπώς δεν είναι τελευταίος αμυνόμενος και ακόμα ότι ο επιτιθέμενος κινείται πλάγια. Πιστεύω λοιπόν ότι ο διαιτής πάντα είναι εκείνος που κρίνει, αλλά νομίζω ότι μία κίτρινη σε αυτήν την περίπτωση, διότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και το δικαίωμα του τερματοφύλακα να μαρκάρει. Μάλιστα. Τον ποδοσφαιριστή. Αλλά στη... το βασικότερο είναι ότι άλλος ποδοσφαιριστής έχει προλάβει και έχει καλύψει το τέρμα. Μάλιστα. Περνάμε στην επόμενη μας φάση. Παίκτες του Εθνικού ζήτησαν πέναλτι σε ενέργεια του Βάντσικ. Να περάσει λοιπόν η φάση κανονικά και για να δούμε αν εδώ ο Βάντσικ κάνει κανονικό ή όχι μαρκάρισμα. Κανονικό. Εδώ και οι δύο δεν φαίνεται από πίσω τι κάνει ο Βάντσης και αν σπρώχνει, δεν έχουμε εικόνα. Αν βάζει τα χέρια και τον σπρώχνει, πάντως κανείς δεν πιάνει μπάλα και οι δύο εκτός μπάλας είναι. Όπως πηδήξαν, δεν έχουμε γνώμη. Αν τον έσπρωξε από πίσω, δεν βλέπουμε από την κάμερα. Μάλιστα. Και μία ακόμη φάση, τελευταία από το παιχνίδι αυτό, το πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Εθνικού. Εδώ είναι το πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Εθνικού. Καθαρή περίπτωση, τον κρατάει από τον νόμο, από το χέρι, τον βγάζει από την μπάλα και τον ανατρέπει. Συνεπώς είναι καθαρή περίπτωση πέναλτι. Περνάμε στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, κυρίες και κύριοι, που έγινε χθες. Τρεις φάσεις, να περάσουμε να τις δούμε αμέσως. Η πρώτη, το πρώτο πέναλτι που έδωσε ο κύριος Ναζίρης σε ανατροπή του Κούτουλα από τον Παχατουρίδη. Εδώ είναι η φάση. Καθαρή περίπτωση. Είναι καθαρή περίπτωση. Πέναλτι, σωστά. Περνάει την μπάλα, τσιμπάει που λέμε ποδοσφαιρικά την μπάλα και του παίρνει. Μάλιστα, σηκώνει και το πόδι ο Παχατουρίδης. Οπότε έχουμε πέναλτι. Μάλιστα. Περνάμε στη δεύτερη φάση, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι το δεύτερο πέναλτι που έδωσε ο κ. Ναζίρης σε ανατροπή του Καραπιάλη από τον Καραγιάννη. Εδώ υπάρχει πέναλτι. Υπάρχει πέναλτι, καθαρό. Σωστά δόθηκε από σωστά τον κύριο Ναζίρη. Και περνάμε στην τρίτη φάση, παρακαλώ πάρα πολύ. Στην εκτέλεση πέναλτι του Ολυμπιακού, πέναλτι που εκτέλεσε ο Μπατίστα. Στη συνέχεια γίνεται μαρκάρισμα, εδώ υπάρχει ανατροπή ή όχι? Εδώ δεν υπάρχει ανατροπή, όπως βλέπετε βρίσκει την μπάλα, πάει δεξιά η μπάλα καθαρά. Επομένως, και σιγά σιγά σωστά διέτασε πρόλαβε τον επιτιθέμενο. Και εδώ πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Ναζίρη, στους ποδοσφαιριστές για τις καλές δηλώσεις που πρέπει κάποτε να λένε και κάτι καλό για τη διαιτησία μας. Τη στιγμή που είναι καλή η διαιτησία, νομίζω και έτσι, οι ποδοσφαιριστές πρέπει να την αναγνωρίζουν γιατί είναι μια επιβράβευση. Περνάμε στο επόμενο παιχνίδι στη Δράμα. Δόξα Όφη, παρακαλώ πάρα πολύ. Η πρώτη φάση. Οι κριτικοί ζήτησαν πέναλτι σε πέσιμο του Τσουγκάνοβιτς. Υπάρχει περίπτωση πέναλτι εδώ, σε αυτή τη φάση ή όχι? Έχει βρει αέρα ο ποδοσφαιριστής και μετά, αν έρχεται σε επαφή με τον. Όχι. Μάλιστα. Περνάμε σε δεύτερη φάση. Δεν βρίσκει καθόλου μπάλα
αέρα που λέμε. Στο μεταξύ, ο ΠΑΟΚ προηγείται του Άρη στην Τούμπα με 1-0, όπως με πληροφορούν. Περνάμε στη δεύτερη φάση, παρακαλώ πολύ. Η κόκκινη κάρτα που έδειξε ο κύριος Ψυχομάνης στον. Να τη δούμε λίγο πιο πίσω, σε παρακαλώ. Λίγο πιο πίσω, μπορούμε να δούμε τη φάση αυτή, παρακαλώ πάρα πολύ. Να ξαναπεράσουμε, να δούμε τη φάση αυτή. Εδώ με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποβλήθηκε ο. Εδώ υπάρχει ένα σπρώξιμο πράγματι στον επιτιθέμενο. Αλλά ο διαιτητής αφήνει το πλεονέκτημα διότι έχει μια προφανή θέση, ένα σίγουρο γκολ που λέμε άμα ξεφύγει από εκεί. Και μετά, αν χτύπησε η μπάλα στο χέρι, είναι κίτρινη κάρτα. Και δεύτερον, η αντιαθλητική ενέργεια του ποδοσφαιριστή μετά το σφύριγμα που διώχνει την μπάλα μακριά και έχουμε καθυστέρηση. Συνεπώς, δύο παραβάσεις, μία κίτρινη έδωσε ο διαιτητής και σωστά. Μάλιστα. Και περνάμε στην τρίτη φάση από το παιχνίδι αυτό, Δόξα Όφη, όπου οι παίκτες της Δόξα ζήτησαν πέναλτι σε ανατροπή μέσα στην περιοχή. Ο κύριος Ψυχομάνης διέταξε να συνεχιστεί ο αγώνας. Όχι. Δεν υπάρχει πέναλτι, διότι ο τερματοφύλακας είναι πεσμένος και μετά ο επιτιθέμενος βρίσκει επάνω και πέφτει. Μάλιστα. Δεν υπάρχει πέναλτι. Πανιώνιος Καβάλα περνάμε. Οι παίκτες της Καβάλας διαμαρτυρήθηκαν στο διαιτή πρώτα για φάουλ και έπειτα για αποβολή του τερματοφύλακα. Ο διαιτής δεν έδειξε τίποτα. Εδώ να την ξαναδούμε τη φάση. Έχουμε μια περίπτωση ίδια με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Για να τη δούμε λίγο. Όχι. Εδώ γίνεται. Έχουμε επαφή. Έχουμε ανατροπή. Δεν, είναι ο τελευταίος αμυνόμενος και συνεπώς έπρεπε να δοθεί φάουλ έξω από την περιοχή και να ελεγχθεί και ο ποδοσφαιριστής. Και αποβολή. Μάλιστα. Ηρακλής Λεβαδιακός, παρακαλώ πάρα πολύ. Καφτατζόγλιο, στάδιο της Θεσσαλονίκης. Οι παίκτες του Ηρακλή διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι σε σπρόξιμο μέσα στην περιοχή. Είναι η φάση αυτή. Υπάρχει πέναλτι. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει. Είναι όμο με όμο ένα μαρκάρισμα. Διεκδικώντας την μπάλα, δεν υπάρχει πρόθεση να τον ανατρέψει. Μάλιστα. Είναι βασικό. Και περνάμε στη δεύτερη φάση, παρακαλώ πολύ. Πανομοιότυπη φάση. Με τον Μιρτσέκη να σπρώχνεται μέσα στην περιοχή. Ο διαιτής διέταξε να συνεχίσει το παιχνίδι. Αυτή η περίπτωση, εδώ βλέπουμε το χέρι στον ώμο. Στην πλάτη του επιτιθεμένου και έχει στοιχεία για πέναλτι αυτή. Ενώ η προηγούμενη ήταν η καθαρή περίπτωση. Προσέξτε να δείτε το χέρι, το βλέπετε. Οπ, αλλάζει τελείως, τον βγάζει τον επιτιθέμενο από την μπάλα με το σπρώξιμο από πίσω και συνεπώς υπάρχει πέναλτι. Μάλιστα. Διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο και πάλι μαζί.